Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, παρουσία των προέδρων των επιμελητηρίων Λάρισας και Τρικάλων, σχετικά με την παρουσία της Περιφέρειας και των επιμελητηρίων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Ανούγκα 2017, που θα πραγματοποιηθεί στην κολονία της Γερμανίας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, μαζί με τα επιμελητήρια της Θεσσαλίας, της Λάρισας, των Τρικάλων, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα συνεργασίας του επιχειρηματικού κόσμου, συμμετέχει για πρώτη φορά στη μεγαλύτερη έκθεση που γίνεται στον κόσμο και όσο αφορά την επιχειρηματικότητα. Έτσι τονώνουμε την εξωστρέφεια και δίνουμε τη δυνατότητα εξωστρέφειας στις θεσσαλικές επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα δίνουμε και την ταυτότητα πλέον της εξωστρέφειας της περιφέρειας. Ως πρόεδρος του Μελητηρίου Λάρισας, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη συμμετοχή μας στην Ανούγκα, τη μεγαλύτερη παγκοσμίως έκθεση, όπως είπε προηγουμένως και ο Περιφερειάρχης, στον χώρο των τροφίμων, γιατί μας συνδέει μια πολύ επιτυχημένη ιστορία με τα μέλη μας. Υπάρχουν σήμερα μέλη του επιμελητηρίου μας, όπου ξεκινήσανε πριν ελάχιστα χρόνια για πρώτη φορά με συμμετοχή σε αυτή την έκθεση, και σήμερα μόνοι τους συνεχίζουν και έχουν πλέον σχεδόν όλη την παραγωγή τους, την έχουν κάνει εξαγωγική τη δραστηριότητά τους. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη μας, τον Κώστα Αγοραστό, γιατί όταν ήρθαμε στο γραφείο του και του παρουσιάσαμε την Ανούγκα, δεν χρειάστηκε καθόλου χρόνο να μας την υποστηρίξει, να χρηματοδοτήσει. Τα μέλη μας αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα οικονομικά, άρα αυτή η υποστήριξη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφασή τους για να συμμετέχουν σε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση. Και θέλω να πω ότι αυτό το πλάνο ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της εξωστρέφειας θα συνεχιστεί και για τα επόμενα χρόνια και το 2018. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό και στον επιχειρηματικό κόσμο ότι μαζί με την περιφέρεια μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα και να δημιουργήσουμε ανάπτυξη στην περιφέρειά μας. Ήδη πρέπει, αφού ξεκινήσαμε με αυτή τη μεγάλη έκθεση της Ανούγκας, θα πρέπει το άμεσα, τώρα το φθινόπωρο, να προγραμματίσουμε για τουλάχιστον μία ή δύο εκθέσεις, διεθνείς εκθέσεις, για την πρόθεση των προϊόντων μας σε παγκόσμιο επίπεδο.